χαρός θέλει σκοτωμά. Χέρια ενωμένα, πρόσωπα βουβά, ήταν όλοι εκεί για να ευχηθούν καλή στρατιά στο Γιώργη, το γιο του Νίκου Ξυλούρη. Ο χάρος κάτσε ψηλά και τραγουδί. Ο ευνίδιος θάνατός του σκόρπισε τη θλίψη σε όσους τον γνώριζαν, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη που βυθίστηκε στο πένθος. Με λύρα να υποδεχτείς το γιο σου Ψαρονίκο, κόντρα στη μοίρα στα γραφτά, στάδικα τον αδίκο. Μουσικός παραγωγός στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο και λάτρης της μουσικής, άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό στα πολιτιστικά πράγματα της πατρίδας μας. Τώρα φώναξε ο πατέρας του, φαίνεται, για να τραγουδούν παρέα. Στην κηδεία παρέστησαν πολιτικοί, τοπικοί άρχοντες και γνωστοί μουσικοί, ενώ μεταξύ άλλων στεφάνια έστειλαν ο πρωθυπουργός και εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Ο Γιώργος Ξυλούρης αφήνει πίσω του τη γυναίκα και τα δυο του παιδιά, την 24χρονη Ναταλία και τον 22χρονο Νικόλα. Η ρίζα είναι αυτή που κρατάει το δέντρο δυνατό στην ανεμοδούρα και στο θύελλα. Εάν η ρίζα κοπεί και είναι ρηχή, στον αέρα θα πέσει.